νύχτα και κούμπλικα στα κρόνια. Τι μου κάνετε, ακόμα ένα unboxing λοιπόν. Είπαμε θα έχουμε μπόλικα unboxings από εδώ και στο εξής με θέματα anime. Αγαπάμε, μας αρέσει να βλέπουμε anime, να διαβάζουμε manga. Καιρός είναι, όπως σας είχα πει και σε προηγούμενα βίντεο, να σας βάλω σε ένα τρυπάκι να αρχίσετε να βλέπετε κι εσείς. Και τώρα θα ξεκινήσουμε με το Black Rock Shooter, τις τρεις φιγούρες του Black Rock Shooter τις οποίες μας έχει δώσει το Anime House. Κάθε μία είναι και διαφορετική, θα καταλάβετε γιατί, θα δείτε μόλις αναλύουμε μία-μία. Αρχικά θα ξεκινήσουμε με μία action figure, η οποία είναι από τη Figma. Επειδή πολλοί από σας δεν γνωρίζετε, η Figma για μένα είναι εξαιρετική εταιρεία, έχει φέρει κορυφαία action figures, ειδικά στο Anime House, να πάτε να τσεκάρετε, κάτω διευθύνσεις και τα site και όλα. Ξεκινάμε λοιπόν με την Scythe, την οποία τη λέω έτσι, διότι το Black Rock Shooter, επειδή και εγώ τώρα το έμαθα, προσωπικά δεν το ήξερα, έχει τρία adaption, είναι και anime, είναι και manga, αλλά και OVAs και παιχνίδι. Και κάθε ένα από αυτά βρίσκεται σε διαφορετικό κόσμο, οπότε όπως καταλαβαίνετε τα ονόματα δεν είναι συγκεκριμένα, αλλάζουν και πρωταγωνίστριες, συγγνώμη για το Σαρδάμ. Εδώ έχουμε τη Scythe λοιπόν, όπως βλέπετε. Ξεκινώντας λοιπόν με φιγούρες της Figma, σας δείχνω ότι το χέρι βγήκε, όχι δεν έσπασε, απλά το χέρι βγαίνει, ώστε να μπει ένα άλλο χέρι. Θα αφήσω τη φιγούρα στη θέση της για να σας δείξω το Scythe και φυσικά αυτό εδώ το χέρι, το οποίο όπως βλέπετε ανοίγει από μόνο του για να βάλουμε μέσα το Scythe. Εντάξει, αυτό φτάνει ως εδώ, οπότε μπαίνει το Scythe και αρχίζει και κόβει αφού το περάσουμε το χέρι. Κάνουμε προσεκτικά το unboxing διότι πρέπει να τα βλέπετε όλα και θα σας δείξω για παράδειγμα εδώ, όπως βλέπετε, δείχνει ακριβώς ποια είναι τα χέρια και τι φιγούρες έχει συγκεκριμένη. Αρκετά μοχθήρι θα έλεγα και γλυκύτατη, όπως το βλέπετε. Λοιπόν, αφού τελειώσαμε λοιπόν αρχικά με την action figure, ας περάσουμε στις άλλες δύο φιγούρες, οι οποίες εδώ όπως βλέπετε είναι πάλι η ίδια, αλλά σε τσίμπι μορφή. Όπως βλέπετε αυτό είναι ένα είδος θρόνου, θα έλεγα. Είναι πιο μικρή η χαρακτήρας εδώ, γλυκύτατη, με ένα γλυκό προσωπάκι, μάτια που σε τρομάζουν και όπως μπορείτε να δείτε έχει και άλλο πρόσωπο. Ναι, τρομακτικό γνωρίζω. Και άλλα πόδια εδώ, για να πάρει άλλη στάση. Εδώ είναι η βάση η οποία στηρίζεται. Αυτό είναι για τις mini φιγούρες. Μπορείτε να δείτε και εδώ. Παίρνει διαφορετικές μορφές. Αν κάποιος από εσάς έχει δει το Black Rock Shooter και γνωρίζει πράγματα γι' αυτό, μπορεί να μου γράψει από κάτω στα comments τι και πώς, γιατί μπορεί να μην ξέρω. Οπότε, συγγνώμη κιόλας αν δεν θυμάμαι και τα ονόματά τους. Εδώ είναι, όπως βλέπετε λοιπόν, οι μορφές οι οποίες μπορεί να πάρει, απλά είναι σε πιο μικρή φιγούρα. Και τέλος, έχουμε και τη βασική Black Rock Shooter, η οποία λέγεται Black Rock Shooter διότι έχει ένα τεράστιο κανόνι, όπως λέτε εδώ, αυτό μπορώ να το βγάλω εδώ και να σας το δείξω αναλυτικά. Έχει ειδικό χέρι το οποίο το τοποθετούμε επάνω το κανόνι. Όπα, να το βάλουμε πίσω στη θέση του. Ένα εδώ, κανονάκι. Πριν εκραγείς. Εδώ είναι η πρωταγωνίστρια λοιπόν. Με το μαλλί και τα ωραία τα γαλάζια τα μάτια. Μια αναλυτική φιγούρα ακόμα. Και επειδή μου αρέσει να είμαι ακριβής μαζί σας, θα σας πω ότι αυτό είναι από τη σειρά Nendoroid, από τη σειρά Nendoroid, στο νούμερο 246. Όπως βλέπετε λοιπόν, έτσι κρατάει το κανόνι ή το πιστόλι που έχει. Αλλάζουμε το χέρι και τις βάζουμε πιστόλι για να φαίνεται ότι κρατάει ένα πιστόλι. Τσίμπι φιγούρες,
όπως βλέπετε εδώ. Έχει και σπαθί, το οποίο μπορεί να το κρατήσει, ορίστε. Εδώ. Αχ, κόπηκα. Καλά, εντάξει, δεν κόπηκα, αλλά έπρεπε να δείξω πόσο κοφτερό είναι το σπαθί. Αυτά κυρίως. Όπως βλέπετε υπάρχουν μπόλικα εξαρτήματα, πολλές γροθιές. Το καλό με αυτές τις φιγούρες, ειδικά τις ιαπωνικές φιγούρες και όχι τα γάλματα, είναι ότι έχουν πολλές δυνατότητες. Δηλαδή δεν έχω δει φιγούρα από προηγούμενες που έχω από άλλα παιχνίδια, κυρίως από παιχνίδια φιγούρες που έχω. Κάποια στιγμή θα κάνω και βίντεο να σας τα δείξω. Να έχουν τόσο αναλυτικά αντικείμενα, μάλλον τέτοια ανάλυση αντικείμενα, ώστε με αλλάζοντας δύο χέρια και δύο πόδια ο χαρακτήρας να είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Να έχει πάρει μια διαφορετική μορφή. Και χαίρομαι γι' αυτό. Και ειδικά για όσους από εσάς θέλετε να αγοράσετε κάτι τέτοιο, θα σας το συνιστούσα. Ειδικά και μελλοντικές φιγούρες που θα κάνουμε, αλλά θα δείξουμε και αγάλματα και σας έχω υποσχεθεί ότι θα κάνουμε και ένα βιντεάκι όπου θα εξηγούμε τις διαφορές από φιγούρες, από action figures, από αγάλματα και όλα τα σχετικά. Εδώ τις βλέπουμε και τις τρεις μαζί, βάλουμε έτσι να κάνουμε ένα ωραιότατο πλάνο και στις τρεις μαζί. Αυτά για αυτό το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Συγγνώμη που δεν ήξερα αναλυτικά για την Black Rock Shooter. Το έψαξα, διάβασα, αλλά και στο Wikipedia, άμα μπείτε, και στο My Anime List που μπήκα να βρω πληροφορίες, πιο πολύ με μπερδέψανε παρά μου δώσαν απαντήσεις. Ελπίζω να σας άρεσε. Εδώ υπάρχει και το άλλο το κεφαλάκι εδώ. Αχ, τι γλυκούλη που είναι. Καλά να μην το ανοίξω. Το βγάλαμε από εδώ. Να το. Γλυκούλικο. Κουβαλάμε κεφάλια στα χέρια μας, θα τα βάλουμε στις θέσεις. Αυτά λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, να σας άρεσαν και αυτές τις φιγούρες. Όπως είπα, το site το γνωρίζετε, animehouse.gr, για να παραγγείλετε τις φιγούρες. Μπείτε μέσα, δείτε αν σας άρεσε κάποια από αυτές τις φιγούρες μπορείτε να την παραγγείλετε. Αν δείτε κάτι άλλο που σας αρέσει μπορείτε να το πάρετε. Να τα ξαναευχαριστήσω πάλι τα παιδιά. Τα λέμε στο επόμενο unboxing για όσους από εσάς βλέπετε μόνο τα unboxings. Για όσους βλέπετε και τα άλλα βίντεο θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα και κούκλικα στα Κρόνια. Γεια σας!